Τώρα, από πού να ξεκινήσουμε τώρα. Από τις δύο κυρίες, μπορεί, Γιώργο. Λαγκάρτ και Μέρκελ φαίνεται ότι συνασπίζουν. Εγώ νομίζω ότι θα ξεκινήσετε από την κυρία. Όχι, όχι, από τις δύο κυρίες της. Να μας σχολιάσετε τις δύο κυρίες. Συνασπίστηκαν, φαίνεται, και μας λένε πάρτε και άλλα μέτρα. Το Δουνουτού δεν θα φύγει. Πρώτον, και δεύτερον, πάρτε και άλλα μέτρα. Τι λέτε στους μας. Να μου πείτε, προχτές εμείς καταγγέλαμε, ζητούσαμε το Δουνουτού. Και εμείς είπαμε λοιπόν, ζητούσαμε από το Δουνουτού να φύγει. Και εμείς είπαμε, καταρχήν, πρέπει να προσέχετε, επειδή είστε δημοσιογράφοι. Ναι. Πρέπει να προσέχετε τις δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ. Ναι. Δεν είπε ότι πρέπει να είναι, είναι θέλουμε να είναι. Έχει διαφορά η διατύπωση. Α, ναι. Έχει διαφορά η διατύπωση. Διότι την ίδια ώρα βγήκε ο τραπεζίτης από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και είπε, εντάξει, το Δουνουτού δεν έχει και πολύ λόγο να είναι στην Ευρώπη. Ναι, άρα τι θεωρείτε ότι είναι πιθανό ακόμα θεωρώ, ότι είναι ανοιχτό το θέμα. Θεωρώ το εξής, ότι αν το Δουνουτού επιμένει να παραβιάσουμε τη συμφωνία που έχουμε υπογράψει, υπάρχει ένας δρόμος. Και ο δρόμος είναι να πάρει τα βαλτζάκια του και να πάει από εκεί που ήρθε. Πάρα πολύ απλά. Τόσο απλό. Ναι. Είδατε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Μισό λεπτό. Εσείς τώρα, σαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε και εσείς, γιατί δεν συμμετέχετε από όσο ξέρω στις διαπραγματεύσεις, εσείς έχετε την εικόνα ότι επιμένουν αυτοί να παραβιάσουμε τη συμφωνία που αυτό. Και ότι, νομίζω ότι αυτό ήταν διότι πεντακάθαρο. Διότι αν επιμείνουν, συνιστά να αδιέξοδο αυτό. Αυτό ήταν πεντακάθαρο από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού προχθές. Ναι. Την κοινοβουλευτική ομάδα. Ότι εδώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει να παραβιάσουμε τη συμφωνία. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Και ομολογώ ότι εκπλήσωμαι με τον τρόπο που κάθε φορά μπαίνουν τα ερωτήματα. Το ζήτημα είναι, θα υπάρξει ένα συνολικότερο μέτωπο που θα λέει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Που θα λέει, κοιτάξτε, αυτή είναι η συμφωνία και αυτή πρέπει να τηρηθεί. Και δεν μπορεί να υπομείνουν οι λαοί πιέσεις άλλες για παραβίαση συμφωνιών. Κύριε Παπά μου, δύο λεφτά. Κοιτάξτε, εδώ, τα πράγματα, τα πράγματα, τα ζητήματα δεν λύνονται μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Λύνονται και στο επίπεδο των συσχετισμών. Άρα εμείς οφείλουμε να φτιάξουμε συσχετισμούς οι οποίοι να μην επιτρέψουν τις παραβιάσεις. Μα τώρα θα τους φτιάξουμε αφού σε πέντε μία εβδομάδα. Μα έχουμε φτιάξει ήδη. Δηλαδή, και είδατε. Αυτό σας λέω, δεν φάνηκε. Είδατε, αυτό. Δεν φάνηκε ότι πήρε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και έκανε παρέμβαση. Μισό λεπτό. Από τις δηλώσεις της Μέρκελ φάνηκε κατά ότι μας δίνει δίκιο. Κατά τη γνώμη μου και από τις δηλώσεις της Μέρκελ φάνηκε ρήγμα. Και σας ανάμεσα στη Μέρκελ και στη Λαγκάρτ. Βεβαίως. Άμα τις ξαναπαρακολουθήσετε με προσοχή θα το δείτε. Μα συγγνώμη, όλοι οι αναλυτές θεωρούν ότι ταυτίστηκαν αυτές, και η Μέρκελ και το Δουνουτού και ξεκαθάρισε η Μέρκελ ότι εμείς θέλουμε να μείνει το. Άρα εσείς τι λέτε τότε. Πώς αναλυτής. Εσείς να μου πείτε τι. Εγώ τι λέω. Εσείς θεωρείτε δεδομένο ότι θα μας πιέσουν κι άλλο για να παραβιάσουν. Δεν μας πιέζουνε. Μισό λεπτό, ντε. Το Δουνουτού. Το Δουνουτού μας πιέζει. Οι υπόλοιποι τέσσερις. Κοιτάξτε, υπάρχουν τέσσερις. Μισό λεπτό για να καταλάβω. Όταν λέει η Μέρκελ ότι χρειάζονται πολλά να γίνουν ακόμα. Η Μέρκελ δεν είπε χρειάζεται να γίνουν πολλά. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε. Είπε η Μέρκελ. Εντάξει. Ενώ η Λαγκάρτ τόνισε ότι δεν είμαστε εκεί που θέλουμε και εκεί που θα έπρεπε να είναι η Ελλάδα. Σημαντική διαφορά. Η διατύπωση τη Λαγκάρτ από τη Μέρκελ είναι πολύ μεγάλη. Συγγνώμη, εγώ είμαι μεγάλη ευχαρίστηση το ακούω. Εσείς λέτε ότι δεν μας πιέζουν να πάρουμε και άλλα μέτρα. Επαναλαμβάνω, έχω τη γνώμη ότι μάλλον δεν συνεννοούμαστε. Μόνο το Δουνουτού μας πιέζει. Προφανές. Προφανές. Εσείς, εντάξει, προφανές. Έτσι λέτε. Μα δεν το βλέπετε. Άρα λοιπόν, εξακολουθεί. Δηλαδή η διατύπωση μία της Μέρκελ από της Λαγκάρτ δεν έχει διαφορά. Αυτή που διαβάσατε από την Καθημερινή. Συγγνώμη. Εδώ διαβάζω από την Αυγή τη θέση της Γερμανίας υπέρ της παραμονής του Δουνουτού στο ελληνικό πρόγραμμα και υπέρ μια γρήγορη ολοκλήρωση της αξιολόγησης, εξέβασε η καγκελάριο Μέρκελ. Και εγώ είμαι, αν μείνει. Βεβαίω, διότι η συμφωνία προέβλεπε να μείνει και το Δουνουτού. Αν όμως δεν θέλει να τηρήσει τη συμφωνία, τι το κάνουμε εμείς. Ναι. Δεν θέλει ή εσείς κύριε Παπά είπατε τώρα ότι εμείς αν δεν θέλουμε θα το διώξουμε. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Τώρα δεν είπα τέτοιο πράγμα. Θα πάρει το βαλτσάκι. Θα πάρει το βαλτσάκι. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν είπα θα το διώξουμε. Είπε αν δεν θέλει να πάρει τη βαλτσάκι και να φύγει. Αν δεν θέλει. Δεν μπορεί να παραβιάζουμε τη συμφωνία. Δηλαδή εσείς τι θέλετε, να την παραβιάσουμε. Λοιπόν κύριε Βρούτση, τι. Κοιτάξτε. Στην ιατρική χρησιμοποιεί το όρο σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
Λοιπόν, εγώ με αυτά που ακούω εδώ και δύο μέρες και όχι μόνο, και αυτά που ακούω και από τον κύριο Παπά ως πολιτικό αφήγημα για την τεκμηρίωση της επιχειρηματολογίας της μέρους ΣΥΡΙΖΑ, σηκώνω και εγώ τα χέρια ψηλά. Ευτυχώς, αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Παπάς απηχούν και έχουν ακροατήριο μόνο στο 5,5% του ελληνικού λαού. Τι κύριε Παπά, κιόλας. Η δημοσκόπηση που έγινε προχθές αυτό έδειξε. Είναι η μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική κατάρρευση κόμματος μετά από 15 μήνες κυβέρνηση. Αυτό δεν έχει προηγούμενο. Κύριε Παπά, θα πείτε με τη σειρά σας. Πέρυσι στην ίδια καρέκλα καθόμουν και με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώ κράυγαζε για τις δημοσκοπήσεις που έδιναν 70% υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ στην αποδοχή στην κοινωνία λόγω του ψευτοπαλαικαρισμού και των λεονταρισμών αντίον της Ευρώπης και των διεθνών συμφερόντων. Σήμερα αυτό έχει μετατραπεί σε 5,5. Δικό σας το πρόβλημα, δεν είναι όμως δικό σας το πρόβλημα το θέμα της χώρας. Η χώρα καταραίει. Ακούστε, εσάς οι αποφάσεις ποιες είναι, επειδή έχετε συμμετάσχει και λοιπόν, μας πιέζουν ή δεν μας πιέζουν? Πολύ απλά. Πολύ απλά. Διαβάζω σήμερα στο Έθνος ότι εδώ έχουν βάλει στόχο οι δανειστές με πρώτο το Δουνουτού, έχουν βάλει στόχο τα αναπηρικά επιδόματα. Λοιπόν, εντάξει. Μας πιέζουν ή δεν μας πιέζουν, για να καταλάβω. Ακούστε. Αυτό θα το απαντήσει η κυβέρνηση εκείνη κάνει τις διαπραγματεύσεις. Εγώ πολύ απλά θα σας πω, ως αξιωματική αντιπολίτευση, ότι ο κατήφορος της χώρας μας και του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σταματημό. Ζήσαμε ένα διαπραγματευτικό φιάσκο καινούριο, γελιοποίηση της χώρας. Χθες έγινε το ασύλληπτο, αν το καταλάβατε, το οποίο πέρασε στα κανάλια. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το πούμε για να το φρεσκάρουμε στον κόσμο. Το 2012 η σημαία του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε και σε εθνικές εκλογές και κέρδισε ήταν το haircut, το κούρεμα του χρέους. Το 2014 η ανάγκη του haircut και του κόψιμο του χρέους μετατράπησε αναδιάρθρωση του χρέους. Και χθες ακούσαμε για πρώτη φορά ότι το χρέος είναι βιώσιμο μέχρι το 2022. Δεν είναι τόσο αθώα η δήλωση του κ. Σταθάκη. Υποκρύπτει αυτό το διαπραγματευτικό φιάσκο, το οποίο. Καλά, εντάξει. Καλά, εντάξει. Από αυτές τις ανακολουθίες και τις αντιφάσεις χορτάσαμε. Ναι, ο Υπουργός Οικονομικών τα λέει. Δεν τα λέω εγώ. Έτσι. Άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει και με γραπτά κείμενα. Δεν τα λέει. Το αντίθετο σημαίνει κάτι, ίσως. Δεν σημαίνει τίποτα. Μόνο ότι τα έπρεπε. Εντάξει, κοιτάξτε. Αυτό είναι που είπα, σκόρ με τα χέρια ψηλά. Κύριε Παπά, συνειδητοποιείτε τι κάνει στην ελληνική κοινωνία. Μιλάτε για Μακεδονίες. Αυτή τη στιγμή ο Πειραιάς καταραίει. Η Ιδωμένη παραμένει. Δεν σταμάτησε να λειτουργεί η συμφωνία. Οι εισρωές είναι μεγαλύτερες από τις εκρωές, οι οποίες σταμάτησαν. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο βήμα. Το αφήνω το υπόλοιπο. Ωραία. Αλλά αυτή τη στιγμή να συγκεντρώσουμε στην διαπραγμάτευση. Στη διαπραγμάτευση. 5,4 δις άδικα και αχρίαστα μέτρα έρχονται στον ελληνικό λαό και προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ διαμέσου του κύριου Τσίπρα να κάνει μασάζ στους βουλευτές του, να κάνει κινήσεις απαράδεκτες, υιοθέτησε άκρητα παράνομες υποκλοπές και χθες έγινε το ασύλληπτο. Την ώρα που η παγκόσμια κοινότητα, διεθνείς οργανισμοί, χώρες μας στέλνουν ένα μήνυμα ότι αυτή η κίνηση που κάνατε να υιοθετήσετε άκρητα παράνομες συνδιαλέξεις, τηλεφωνικές. Γιατί ήταν παράνομο προϊόν αυτό. Το οποίο το έκανε η κυβέρνηση κεντρική της πολιτική για εσωτερική κατανάλωση. Το κάνει και εξωτερική πολιτική. Και μας κυνηγάνε διεθνείς οργανισμοί, κράτη, και έρχονται και σου λέει η αντιπολίτευση, πολύ σωστά χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την αξιοπρέπεια της χώρας, κύριε Παπά. Την αξιοπρέπεια και την τιμή της χώρας. Ναι, κάντε, φέρτε αυτή τη στιγμή, κάντε μία έρευνα. Κάντε μία έρευνα να δείτε ποιος έκανε την υποκλοπή. Μα απευθύνεται προσωπικά, κύριε. Όχι, δεν αναφερόμαι, είστε εδώ. Κύριε Παπά, μιλάτε και για την αξιοπρέπεια. Εάν θέλετε να επιμένετε, να καλύπτετε αυτούς που θέλουν να παραβιάσουν την νομιμότητα. Γιατί αυτό παραβιάζουν την νομιμότητα. Πετώντας την μπάλα. Εσείς την πετάτε την μπάλα. Είδατε τα αποτελέσματα. Το φιάσκο το διαπραγματευτικό. Λαγκάρτ και Μέρκελ μαζί, όλοι εναντίον μας. Και σήμερα η κυβέρνηση την ουρά σας καλιά. Όχι, έχετε καταλάβει τι έχει αλλάξει στην οποία στην Ευρώπη. Δέχεστε εσείς την προσβολή του Πρωθυπουργού. Ποια προσβολή. Εμένα ο κ. Τσίπρας είναι Πρωθυπουργός της χώρας. Εσείς δέχεστε να συνωμοτούν εναντίον της χώρας και δεν εξαγγείλεστε. Ποιος συνωμοτεί, κύριε Παπά. Γίνεται υποκλοπή και νομοποιεί. Υποκλοπή είναι το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα ότι συνωμοτούν εναντίον της χώρας. Δεν είναι καφενείο η κυβέρνηση, κύριε Παπά. Δεν είναι συνέλευση. Καλά σας έχουν κάνει και σας λένε νενέδες. Να σας πω. Όπως λένε, νενέδες. Ναι. Καταστρέψατε τη χώρα, λίγα είναι τα ψωμιά σας. Τα ψωμιά σας είναι λίγα. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Ντροπή, ντροπή σας. Εγώ υπερασπίζομαι τον Πρωθυπουργό. Υπερασπίζομαι τον Πρωθυπουργό. Υπερασπίζομαι τον Πρωθυπουργό. Καταρχήν, να ανακαλέσετε. Από όλο τον κόσμο. Να ανακαλέσετε. Σε τι να ανακαλέσετε. Στον ντροπή μας. Τι λέτε.
Είπατε νενέδε. Ποιον είπατε νενέδε? Εσά. Όλη την νεοπαράταξή σα. Καλά, διότι... δεν τρέπεστε. Όχι, δεν τρεπόμαστε. Δεν τρεπόμαστε. Όχι μόνο δεν τρεπόμαστε. Αλλά εσεί είστε υπέρ όλων αυτών που καταχρώνετε το δημόσιο χρήμα. Είστε αυτό που συνομοτομεράτε τη χώρα. Αυτό που ακούσατε. Αυτό που ακούσατε. Με το λαϊκισμό σα και την ιδεολογική σα διαλύσατε τη χώρα. Δεν είδατε την κατάτια πώ κάνατε την Ελλάδα. Παρακαλώ. Τριτοκοσμική την κάνατε τη χώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Βρούτση, παρακαλώ. Μην εντάξει. Εγώ δεν έκανα επίθεση. Εγώ έκανα δικαιώνες και όλες κάνατε. Εγώ δεν ούτε εγώ έκανα επίθεση. Εσείς γυρίσατε την ώρα που μιλάω εγώ από τη στιγμή, από τη στιγμή που άρχισα μου απευθύνεται σε προσωπικό τόνο και μάλιστα με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Παρακαλώ όμως να πέσουν λίγο οι τόνοι. Να πέσουν οι τόνοι, παρακαλώ. Ποιο είναι ο απαράδεκτος? Κύριε Κέρογλου, πείτε κάτι για να...